Ο Ρονάλντο μπορεί να μην σκόραρε αυτή τη φορά, όμως δημιούργησε τον γκολ του Αντρέ Σίλβα, με το οποίο η Πορτογαλία έφυγε νικήτρια από την Ουγγαρία με 1-0. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, ωστόσο, εξακολουθούν να βρίσκονται στη δεύτερη θέση του δεύτερου ομίλου, πίσω από την Ελβετία που έκανε το 8-8. Μετά το περιπετειώδες γκολ του Σεφέροβιτς, τα πράγματα έγιναν πιο απλά για τους Ελβετούς απέναντι στη Λετωνία. Τζεμαϊλί και Ροντρίγκες έβαλαν και αυτοί το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ, διαμορφώνοντας το τελικό 0-3 στη Ρίγα. Οι παίκτες Λουξεμβούργου όχι μόνο δεν φοβήθηκαν τα αστέρια της Εθνικής Γαλλίας και τις πολλές χαμένες ευκαιρίες των τρικολόρ, αλλά θα μπορούσαν να πάρουν και την νίκη, αν ο Ροντρίγκες δεν έστελνε την μπάλα στο δοκάρι. Την ιστορική ισοπαλία του Λουξεμβούργου απέναντι στη Γαλλία εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η Σουηδία, που πλησίασε σε απόσταση ενός βαθμού στην κορυφή του ομίλου. Φόρσμπεργκ και Νίμαν εκμεταλλεύτηκαν τις αδράνειες στην άμυνα της Λευκορωσίας, σημειώνοντας 2 τέρματα για τους Σκανδιναβούς, πριν ο γνώριμός μας Μάρκους Μπέρκ ανεβάσει το δίκτυο σκορ στο 0-3. Το τελικό 0-4 για τη Σουηδία διαμόρφωσε με πέναλτι ο Γκρανκβίστ. Στο κόλπο της πρόκρισης από τον πρώτο όμιλο μπήκε και η Ολλανδία, η οποία επικράτησε εντός έδρας της Βουλγαρίας. Ο Μπλίντ δημιουργούσε με τους Πρέπερ και Ρόμπεν να εκτελούν και να βάζουν σε θέση οδηγού τους Οράνιε. Οι φιλοξενούμενοι μπορεί να μείωσαν προσωρινά με τον Κωνσταντίνοφ, όμως ο Πρέπερ με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Η προχθεσινή βροχή στο Ζάγκρεπ μπορεί να μην είχε πτωήσει τις όμορφες Κροάτισσες, όμως είχε μετατρέψει σε λίμνη τον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα το παιχνίδι Κροατία-Κόσοβο να διακοπεί. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε τελικά χθες, με τους Κροάτες να επικρατούν με 1-0 χάρη σε ένα τέρμα του Βίντα. Προχθεσινό απρόοπτο και στο Ουκρανία-Τουρκία, καθώς μια γυμνόστιθη γυναίκα, μέλος της οργάνωσης Φέμεν, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο. Αν και οι άνδρες ασφαλείας την έβγαλαν αμέσως έξω, εκείνη πρόλαβε να περάσει το μήνυμα που είχε γραμμένο πάνω στο σώμα της και έλεγε «Ερντογάν δολοφόνε». Ψυχρολουσία με το καλημέρα στο Γουέμπλεϊ για τους Βρετανούς που μόλις το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στη Σλοβακία είδαν το Λομπότκα να εκμεταλλεύεται το λάθος της Βρετανικής άμυνας και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χάρτ, σημειώντας το 0-1 στο ντέρμπι κορυφής του έκτου ομίλου. Στη συνέχεια τα λιοντάρια πίεσαν και έψαξαν τον γκολ που ήρθε στο 37 ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Ράσφορντ και όμορφο πλασέ από τον Ντάιερ. Η απόλυτη ανατροπή και το 2-1 για την Αγγλία ήρθε στο 59 με το Ράσφορντ να σβήνει με τον καλύτερο τρόπο το λάθος που έκανε στο 0-1 και να χαρίζει την νίκη στην ομάδα του που θέλει πλέον ένα βαθμό για να σφραγίσει την πρόκληση στα τελικά του Μουντιάλ. Καταιγιστική η Γερμανία στη Mercedes-Benz Arena διέλυσε 6-0 την Νορβηγία με την οποία ξεκίνησε ο Ελιονούση. Ο Ζήλ άνοιξε το σκορ στο 10ο λεπτό, ενώ ο Ντράξλερ ανέβασε το δίκτυο του σκορ σε 2-0 στο 17. Στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Βέρνερ που με 2 τέρματα στο 21 αρχικά και λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια με το ευρύ 4-0. Στο δεύτερο 45 λεπτό ο Γκορέτσκα πέτυχε το 5ο γκολ για τους γηπεδούχους, ενώ το κερασάκι στην τούρτα των Μπάντσερ που έκαναν το 8-8 έβαλε στο 79 ο Μάριο Γκόμες διαμορφώνοντας το 6-0. Παρ' όλα αυτά, τα Πάντσερ δεν έχουν κλειδώσει ακόμη την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο, αφού η Βόρεια Ιρλανδία ανοίξει στο Windsor Park την Τσεχία με 2-0 και παραμονεύει στους μείον 5 από την κορυφή. Ο Evans για τους Ιρλανδούς άνοιξε το σκορ στο 28 λεπτό, ενώ το 2-0 πέτυχε 4 λεπτά πριν την ανάπαυλα ο Chris Brandt. Στη διεκδίκηση δεύτερη θέση του 5ου ομίλου παρέμεινε το Μαυροβούνιο που νίκησε τη Ρουμανία 1-0. Το χρυσό γκολ για τους γηπεδούχους σημείωσε ο Στέφαν Γιόβετιτς στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης.